Όλοι στη γειτονιά που δολοφονήθηκε ο αστυνομικός γνώριζαν ποιον φύλαγαν οι άνδρες της αντρομοκρατικής υπηρεσίας. Οι περισσότεροι κάτοικοι μάλιστα ήξεραν τις βάρδιες τους. Τους έβλεπα και έτρεμε η ψυχή μου, διότι έβλεπα έναν άνθρωπο καθιστό, και ειδικά το βράδυ που έβγαινα βόλτα. Έναν άνθρωπο καθιστό, 10-11 η ώρα μόνο του. Και στενοχωριόμουν, έλεγα, είναι απροστάτευτος αυτός ο άνθρωπος. Προστασία φιάσκο. Από το 2002 που μπήκε η γυναίκα κλειδί για την εξάρθρωση του Έλληνα στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, έμενε στο ίδιο ακριβώς σπίτι και όλη η γειτονιά γνώριζε ακόμη και τις βάρδιες των αστυνομικών της αντιτρομοκρατικής. Το πρωί έμενε ένας. Το πρωί, μεσημερινές ώρες έμενε ένας. Τα βράδια μένουν από 2-3 και τα απόγευμα. Ξέρατε, βλέπατε τους αστυνομικούς εδώ κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και τα παιδιά τα ήξερα τα περισσότερα. Ήξερα όλους. Δηλαδή γνώριζε όλη η γειτονιά ότι φυλάνε εδώ. Ναι, ναι. Εδώ τώρα τελευταία μπορεί 7-8 χρόνια που φυλάνε αυτή τη γυναίκα εδώ πίσω. Φυσικά όλοι ξέρανε και το στόχο. Τον άνθρωπο δηλαδή που οι αστυνομικοί φύλαγαν μέρα νύχτα για να μην τον δολοφονήσουν οι τρομοκράτες. Είναι η γυναίκα του. Ξέρω την κυρία αυτή και ξέρω ότι τη συνόδευαν πολλές φορές που έβγαινε έξω. Όταν η γυναίκα αυτή μπήκε στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, 12 αστυνομικοί με επικεφαλής κατώτερο αξιωματικό είχαν αναλάβει τη φρούρησή της. Η δύναμη των αστυνομικών που φιλούσαν τη γυναίκα κλειδί για την εξάρθρωση της τρομοκρατίας στην Ελλάδα με τα χρόνια μειώθηκε. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι κάποιοι από τους αστυνομικούς είχαν γίνει με τους κατοίκους σχεδόν φίλοι. Είναι αξία το παλικάρι, κρίμα το παλικάρι γιατί έκανε τη δουλειά του. Όσο την οργή μου για αυτούς τους ανθρώπους τους έστειλαν έστησαν πρόβατα σε σφαγή, δεδομένου ότι ένας νούμερο ένα προστατευόμενος μάρτυρας σε αυτή τη χώρα για μια τέτοια υπόθεση που παλιότερα εφρουρείτο από 3 και 4 και υπήρχε ένα πλέγμα μέτρων προστασίας, έφτασε στο σημείο να φρουρείται με τον τρόπο που εφρουρείτο. Ακούστε τώρα τι γίνεται στην Αμερική όταν ένας μάρτυρας πρέπει να προστατευτεί. Του αλλάζουν ταυτότητα. Του βρίσκουν νέο σπίτι και νέα δουλειά σε άλλη πόλη. Του απαγορεύουν την επικοινωνία με φίλους και συγγενείς. Γίνονται πολλές παραπλανητικές διαδρομές ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να τον εντοπίσουν άνθρωποι που θέλουν να του κάνουν κακό. Πολλοί μιλάνε για διάλυση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Αρκετοί αξιωματικοί που είχαν εκπαιδευτεί στη Scotland Yard και το FBI και συμμετείχαν στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ έχουν απομακρυνθεί. Έχουν μετατεθεί σε διάφορα τμήματα όπως την άμεση δράση και την τροχέα. Και συνάδελφοί τους, τροχονόμοι και οδηγοί περιπολικών, πήραν τις θέσεις τους. Λοιπόν, Άννα, ο συγκεκριμένος αστυνομικός, ο άτυχος αστυνομικός, φρουρούσε μάρτυρα για την υπόθεση του επαναστατικού λαϊκού αγώνα στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας μαρτύρων. Και στο οποίο πλαίσιο προγράμματος η συγκεκριμένη μάρτυρα ήταν από το 2002. Ναι, ακριβώς δεν ήταν προστασία, έτσι, ήταν φύλαξη θα λέγαμε, και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν και επιλογή της. Δηλαδή το ότι δεν άλλαξε σπίτι, δεν άλλαξε όνομα και από την πρώτη στιγμή, να σας πω, από το 2002 που παρουσιάστηκε αυτοβούλος στον εισαγγελέα Ιωάννη Ιδιώτη και είπε ότι ήξερε για την οργάνωση, δεν έκρυψε το όνομά της. Δεν πήρε κωδικό όνομα δηλαδή ποτέ, όπως προβλέπεται από το νόμο του 2001 για την προστασία των μαρτύρων σε σημαντικές δίκες, σε σημαντικές υποθέσεις. Ένας νόμος που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, να υπενθυμίσουμε, Πινελόπη, στη δίκη της 17 Νοέμβρη, όπου είχαμε δύο μάρτυρες τότε με τους κωδικούς Α1 και Β1. Βέβαια, ίσως επειδή δεν ήμασταν και εξοικειωμένοι, τελικά αποκαλύφθηκαν αυτοί οι μάρτυρες. Καθώς όταν καλούσε τους μάρτυρες ο πρόεδρος, όταν έκανε την ανάγνωση, δήλωσαν παρόν και όλοι είδαν τα πρόσωπά τους. Βέβαια, είχε προβλεφθεί και χώρος, να σας πω, στην ειδική αίθουσα του Κορυδαλλού, που γίνεται και η δίκη του ΕΛΑ. Είχε προβλεφθεί μάλιστα και χώρος για να μπορούν να καταθέτουν αυτοί οι μάρτυρες, χωρίς να φαίνονται στο ακροατήριο, το κάνει δικαστές, δεν θα τους έβλεπαν. Και μάλιστα θυμάμαι τότε ότι μας είχαν πει με τη δίκη της 17 Νοέμβρη ότι θα υπάρχει
εντάξει, και αλλίωση της φωνής τους. Μάλιστα. Τώρα βεβαίως δεν είναι και τυχαία η χρονική στιγμή που γίνεται αυτή η τρομοκρατική επίθεση, γιατί έχουμε τη δίκη του Έλλα σε εξέλιξη σε δεύτερο βαθμό. Σε δεύτερο βαθμό ακριβώς, Πινελόπη, και συγκεκριμένη είναι βασική μάρτυρας κατηγορίας. Είχε καταθέσει και στην πρώτη δίκη, στην βασική. Είχε καταθέσει τώρα, σε αυτή τη φάση που βρίσκεται. Τώρα είχε καταθέσει. Η κατάθεσή της είχε ολοκληρωθεί πριν από 5 μήνες, αν και πρέπει να πούμε, Πινελόπη, ότι είχε διαφοροποιηθεί αυτή την φορά. Αρχικώς στις καταθέσεις της και προανακριτικά και στην πρώτη δίκη του Έλλα, είχε δώσει στοιχεία και για τον Αγγελέτο Κανά και για την Ειρήνη Αθανασάκη και για τον Αγαπίου. Ωστόσο, αυτή τη φορά, όταν κατέθεσε στο δικαστήριο, είχε πέσει και σε αντιφάσεις αλλά και σε πολλά από τα οποία είχε αποκαλύψει αρχικώς, είχε πει πλέον ότι δεν τα θυμάται. Υπάρχουν κάποιες κρίσιμες πτυχές στην υπόθεση, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τώρα μαζί με τον Γιάννη Σουλιώτη, αστυνομικό συντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρόκειται για διαγωνισμό μεταξύ τρομοκρατικών οργανώσεων για την πρωτοκαθεδρία στο ένοπλο κίνημα, όπως το ονομάζουν, ή εδώ μιλάμε για συστοιχεία οργανώσεων? Σία, η βασική εκτίμηση των αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής αναφέρει ότι πρόκειται για 2 οργανώσεις με κοινή μήτρα. Και μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά μου ανέφερε αξιωματικός συγκεκριμένης υπηρεσίας, τα μέλη των 2 συγκεκριμένων οργανώσεων δεν αποκλείεται να κάθονται ακόμα και στο ίδιο τραπέζι ενίοτε. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο η σέκτα επαναστατών να προέρχεται από απόσχηση του επαναστατικού αγώνα, όπως ακριβώς συνέβη και στο πρόσφατο παρελθόν με τον Έλλα και την περίπτωση της αντικρατικής πάλης. Για το συμβολισμό του χτυπήματος, στην αστυνομία τι λένε? Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το εδώ μιλάμε για ένα χτύπημα στην καρδιά της αντιτρομοκρατικής, προστατευόμενο μάρτυρα για την υπόθεση του Έλλα και τη στιγμή μάλιστα που βρίσκεται και σε εξέλιξη δίκη. Έτσι ακριβώς. Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα χτύπημα όχι μόνο στην καρδιά της τρομοκρατικής υπηρεσίας, αλλά ολόκληρης στρατηγικής της χώρας, η οποία περιλαμβάνει εκτός από κάθε αυτή τη λειτουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, φυσικά και το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Μάλιστα. Υπάρχει πάντως και ένα άλλο ερώτημα που έχει να κάνει και με τα μέσα διαφυγής, Γιάννη. Θέλω να πω, σήμερα αυτό το χτύπημα έγινε υπό το φως της μέρας. Ναι. Από πού πηγάζει αυτή η σιγουριά τους, διότι δεν εντοπίστηκε κάποιο μέσο? Έτσι είναι. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι αντίθετα με την πρακτική της 17 Νοέμβρη, η σέκτα επαναστατών και ο επαναστατικός αγώνας συνηθίζουν να εγκαταλείπουν τα μεταφορικά μέσα πρώτης διαφυγής σε μικρή περίμετρο από το σημείο της δράσης τους. Που σημαίνει ότι σε κάποιο σημείο, σε ανύποπτο χρόνο και σε ένα σημείο αρκετά μακριά από το σημείο που έχει εκδηλωθεί το χτύπημα, μπορεί οι αστυνομικοί να εντοπίζουν κάποιο κλεμμένο όχημα, το οποίο ωστόσο δεν είναι σε θέση να διαπιστώσουν ότι είναι, σχετίζεται με κάποια τρομοκρατική ενέργεια. Μάλιστα, τα ερωτήματα πάντως είναι πολλά και είναι ανοιχτά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.